ξεκινήσαμε 9.30 ακριβώς και θα πάμε με άρωμα Κυκλάδων. Μια και σήμερα έχουμε τον executive chef, Δημήτρη Παπαδόπουλε. Συγγνώμη κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα. Τι είναι όλα αυτά εδώ? Συμμετοχές που έχουμε κάνει με την Αλήθεια, Λέσια, μπορώ να το δω. Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά είναι δικά σας. Δικά μου. Μετάλλια. Συμμετοχές που έχετε κάνει με τη Λέσχη. Με τη Λέσχη Μαγείρων Ελλάδος. Είμαι υπεύθυνος στις Κυκλάδες. Πρέπει να είναι και βαρύ. Είναι λίγο βαρύ. Καταπληκτικά λοιπόν. Καταπληκτικά. Τι θα μας έχετε σήμερα? Αρωματικό μοσχαράκι στη στάμνα. Στη στάμνα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πάμε να βάλω λίγο το κρόκο Κοζάνης, ο οποίος είναι ένα φανταστικό ρόφημα το οποίο με στροφέρει κάθε πρωί. Θέλω να πω ότι υπάρχουν 7 γεύσεις. Μέλι πορτοκάλι, κανέλα γαρίφαλο, φασκόμηλο, λουίζα, μέντα, λεμονόχαρτο, δείξτε λίγο Βάνια, μην δείξτε εμένα που τα διαβάζω, δενδρολίβανο θυμάρι, μαύρο τσάι με λεμόνι και δυόσμο, πράσινο τσάι με περόριζα, τζίντζερ και γλυκόριζα. Τα βλέπετε τώρα. Στην υγειά μας λοιπόν, με συντροφεύει κάθε πρωί, με συνοδεύει, είναι αντιοξυδωτικό, έχει αντικαρκυνικές ιδιότητες και ταυτόχρονα δίνει μια ευεξία στον οργανισμό. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνταγή μας. Βεβαίως. Πάμε με τα υλικά παρακαλώ. Βεβαίως. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε 1 κιλό μοσχαράκι από τις φάρμες Μπέλας, mm-hmm. μπορούμε να βάλουμε σπάλα ή ποντίκι, 1 φλιτζάνι λάδι Αιγίου, 1 φλιτζάνι ντοματάκι κοκανσέ περφέτο, λίγο χυμό ντομάτας περφέτο, 1 φλιτζανάκι του καφέ, ποτό κίτρων άξου μπρομπονάς, 200 γραμμάρια γραβιέρα νάξου σε κύβους της ΕΑΣ νάξου, 150 γραμμάρια πολύχρωμες πιπεριές, αλάτι πιπέρι και λίγο ξύσμα από κίτρο νάξου. Μου φαίνεται ήδη ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία χωρίς να έχουμε ξεκινήσει. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε κόψει το μοσχαράκι σε μπουκές, έχουμε βάλει λίγο ελαιόλαδο στη γάστρα, ρίχνουμε το μοσχαράκι. Ωραία. Ποντίκι προτιμάτε. Ποντίκι ή σπάλα, επειδή είναι πιο μαλακά κομμάτια. Είναι ωραίο και για τα παιδάκια. Και για τα είναι ωραίο για τα παιδάκια. Να πούμε ότι είναι πάντα Farmers Bellas, που είναι 100% ελληνικό κρέας από τις Farmers Δυτικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι οι Farmers Bellas από το 1950 φέρνουν στο τραπέζι μας ελληνικό κρέας για να ξέρουμε τι τρώμε. Είναι άριστης ποιότητας, είναι ελεγμένο, εγγυημένα, έχει αυστηρό ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα στάδια και είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή κρέατος στη διατροφή μας. Πολύ σωστά τα λέτε. Έχουμε βάλει αλάτι πιπέρι. Ρίχνουμε τις πιπεριές τις πολύχρωμες. Ωραία. Αυτό είναι η γάστρα, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η γάστρα. Και ήδη εμείς έχουμε βάλει μια παραδοσιακή γάστρα και ψήνεται επειδή ο χρόνος πιέζει. Σωστά. Για να το βγάλουμε έτοιμο. Λοιπόν, ρίχνετε περφέτο. Ποια περφέτο ρίχνετε? Το χυμό βλέπω ρίχνετε. Χυμό και βάζω και κονκασέ που είναι κίβι. Α, και χυμό και κόγκασε. Να πούμε ότι θα βρείτε τεράστια ποικιλία ντομάτες περφέτο, ό,τι θέλετε. Φτιάχνοντας το θεσσαλικό κάμπο από 100% ελληνικές ντομάτες, επιλέγονται μία-μία και επεξεργάζονται με μεράκι και κυρίως με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο χωρίς συντηρητικά. Διατηρούν αναλύωτα το χρώμα, τα αρώματα και τη γεύση της φρέσκης ντομάτας. Που μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα περφέτο από τα καταστήματα Σκλαβενίτης, Μασούτης, Γαλαξίας και χιλιάδες μικρά καταστήματα παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε βάλει τα υλικά, ρίχνουμε λίγο ξύσμα από κίτρο νάξου. Ωραία, πείτε μου λίγο για το κίτρο νάξου, γιατί εγώ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ σε συνταγή. Τι ακριβώς κάνει? Το κίτρο νάξου είναι ένα αρωματικό ποτό, είναι απόσταγμα. Το βλέπουμε. Αυτό δεν είναι κίτρο. Αυτό είναι κίτρο. Είναι, είναι το... γλυκό κουταλιού, εγώ έτσι γλυκό το ξέρω. Κουταλιού. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κίτρο, το οποίο είναι ποτό. Α. Είναι πάρα πολύ αρωματικό. Είναι ευστόμαχον και πριν το φαγητό και μετά το φαγητό, μπορείτε να το δείτε. Ναι, εγώ δεν πίνω τέτοια ναι, ώρα. Αλλά ναι, κατάλαβα τι λέτε. Είναι μοναδικό, βγαίνει μόνο στην άξο το κίτρο. Ναι. Είναι χωνευτικό. Είναι χωνευτικό mm-hmm. και βγαίνει σε 3 χρώματα. Το άσπρο, το πράσινο και το κίτρινο. Ωραία, εσύ έχετε ρίξει και ένα ξύσμα. Πού το βρίσκουμε το ξύσμα? Εάν δεν βρείτε ξύσμα κίτρου, γιατί είναι λίγο δύσκολο το κίτρο, στην άξο υπάρχει και στην Κρήτη υπάρχει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο λεμόνι. Ξύσμα από λεμόνι. Α, ξύσμα είναι λεμονιού. Πλησιέστερο. Ή και ξύσμα από περγαμόντο θα πηγαίνει. Πολύ ωραία, αλλά ρίχνουμε και μια. Βέβαια, κίτρο άξο πρέπει να βάλουμε λίγο. 1 φλιτζανάκι. Τι ωραία. Και τι γεύση δίνει στο φαγητό το κίτρο νάξου? Μία λεμονιστή γεύση. Α, δηλαδή σε, και σε κοτόπουλο λεμονάτο που μου αρέσει εμένα και το φτιάχνω με πατάτες. Και σε κοτόπουλο λεμονάτο ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με τα φρούτα, το κίτρο. Α, τι ωραία. Στη φρουτοσαλάτα, να αρωματίσετε φρουτοσαλάτα με κίτρο. Και ταιριάζει και στα θαλασσινά. Και το βλέπουμε σε διάφορα χρώματα βγαίνει. Ναι. Δηλαδή έχετε εκεί και ένα πιο σκουρό χρώμα. Θα σας πω, υπάρχει διαφορά. Το πορτοκαλί κίτρο που βλέπετε έχει 40% ζάχαρη και 40% αλκοόλ.
Αυτό έχει 10% ζάχαρη και 30% αλκοόλ. Πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και προσθέτουμε και τη γραβιέρα της Νάξου. Αγαπημένη γραβιέρα Νάξου, πεντανόστιμη. Τόσο απλά, αυτά μόνο τα υλικά. Αυτά πάρα πολύ εύκολο. Το βάζουμε, θέλει 2,5 ώρες στο φούρνο. Από την αρχή τη γραβιέρα. Από την αρχή. Ωραία, επειδή μιλάμε για γάστρα. Δεν τη θέλει από την αρχή, δηλαδή δεν θέλει να λιώσει τόσο πολύ, να καραμελώσει που λέμε, μπορεί να τη βάλει 10 λεπτά πριν το τέλος. Να κάνω μια ερώτηση, επειδή μιλάμε για γάστρα, πόση ώρα χρειάζεται να έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας? Ο φούρνος από τη στιγμή που θα πιάσει θερμοκρασία στους 210 βαθμούς, μπορούμε να βάλουμε μέσα. Εμείς λέμε 2 ώρες με 2,5 ανάλογα τον όγκο που έχουμε βάλει. Στη γάστρα, δηλαδή, εδώ έχουμε βάλει 1 κιλό μοσχάρι, μπορούμε να βάλουμε και 2 κιλά. Mm-hmm. Όσο ανεβαίνει η ποσότητα, τόσο βάζουμε. Και πόση ώρα ψήνουμε? 2 ώρες. 2 με 2 και 10. Ωραία, πάμε να το βγάλουμε και να πω και κάτι στις τηλεθεατριές μας. Μην τη φοβάστε την γάστρα. Ειδικά, κι εγώ ήμουν από τις γυναίκες που τη φοβόμουν, γιατί δεν μπορούσα να τη. Δεν φοβόμουν το πώς θα μου βγει το ψήσιμο. Τώρα να πούμε ότι έχει πέσει και η τιμή πολύ στη γάστρα, έτσι δεν είναι? Καλά, ναι, τα λέω. Πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για το φαγητό σας. Βγαίνει πολύ πιο νόστιμο. Δεν ξεραίνεται αυτό που λέμε. Δηλαδή, κι εγώ ταλαιπωριόμουν πάρα πολύ πριν μάθω τη γάστρα, γιατί ξεραινόταν τα φαγητά μου. Λοιπόν, μετά από 2 ώρες περίπου. Και εσύ το έχετε φτιάξει επίλυνο, είναι το ίδιο? Το έχουμε φτιάξει επίλυνο, να δείξουμε και λίγο το παραδοσιακό. Και αυτοί έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αχ, τι ωραία. Πολύ ωραία είναι αυτή, μου αρέσει και το σχέδιό της. Λοιπόν. Καλέ, τι, αχ, Βάνια μου, δείξ' το, πω, τι ωραίο που είναι. Έχω πάθει πλάκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μυρίζει καταπληκτικά. Φαίνεται αυτό που λέμε παραδοσιακό φαγητό της γιαγιάς. Παραδοσιακό φαγητό. Είναι με αγνά υλικά και πάρα πολύ απλό. Θέλω να δούμε άλλη μια φορά τα υλικά, γιατί είδατε, αγαπημένοι μου, η προετοιμασία. Είναι μόνο 5 λεπτά. Το ψήσιμο διαρκεί ώρα. Πάμε να δούμε ξανά τα υλικά. Και το μυστικό με το κίτρο τελικά, το κίτρο Νάξου. Θα χρειαστείτε για να φτιάξετε αρωματικό μουσχαράκι στη στάμνα. 1 κιλό μουσχαράκι ποντίκι ή σπάλα Farmers Bella. 1 φλιτζάνι λάδι πες Αιγίου. 1 φλιτζάνι τοματάκια κονκασέ περφέτο. Λίγο χυμό ντομάτας περφέτο. 1 φλιτζανάκι του καφέ ποτό κίτρο Νάξου προμπονάς. 200 γραμμάρια γαβιέρα Νάξου σε κύβους ΕΑΣ Νάξου, 150 γραμμάρια πιπεριές πολύχρωμες, αλάτι και πιπέρι, λίγο ξύσμα από κίτρο Νάξου και αν δεν βρείτε κίτρο, μας είπε ο κύριος Δημήτρης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξύσμα λεμόνι. Λοιπόν, έχετε βάλει και τη γραβιέρα. Έχουμε βάλει και τη γραβιέρα. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Τόσο απλά. Τόσο απλά, γρήγορα, εύκολα, τόσο εύκολα. Μπορείτε να το φτιάξετε και να το βάλετε στο φούρνο και να κάνετε τις άλλες σας δουλειές, να πάτε για ψώνια. Είναι ακίνδυνο μέσα στη γάστρα. Θα μείνει στο φούρνο, δεν φοβάστε μήπως σας καεί και λίγο παραπάνω να μείνει, απλά θα μαλακώσει λίγο περισσότερο το μοσχάρι. Δεν παθαίνει τίποτα. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ σου μελατεύω το κοτόπουλο. Η συγκεκριμένη συνταγή γίνεται με κοτόπουλο στη γάστρα? Βεβαίως γίνεται με κοτόπουλο. Ο χρόνος πρέπει να είναι το πολύ μία ώρα. Στο κοτόπουλο, σωστά. Στο κοτόπουλο. Σωστά. Ενώ εδώ με θα πούμε ότι είναι 2 ώρες και 10 λεπτά περίπου. Ναι, με όλα τα κρέατα μπορείτε να το κάνετε. Ωραία, και να πούμε άλλη μια φορά, όσοι δεν θέλουμε έτσι να λιώσει πάρα πολύ η γραβιέρα Νάξου, τη βάζουμε λίγο πριν το τέλος. Μπορείτε να τη βάλετε λίγο πριν το τέλος. 10 λεπτά πριν το τέλος και θα είναι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία, μου φαίνεται καταπληκτικό. Και το κάνετε και εσείς, δηλαδή, αν το θέλετε πιο στεγνό, δεν βάζετε τόσο πολύ το ζωμό της ντομάτας. Αν το θέλετε έτσι λίγο πιο χυλώδες, προσθέτετε και άλλο ζωμό ντομάτας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, χαιρετισμούς και κλάδες. Σας περιμένουμε στα νησιά μας. Και το καλοκαίρι. Τι ωραία που είναι στην Άξο. Πάρα πολύ ωραία είναι στην Άξο. Έχετε πολύ ωραίο φαγητό στην Άξο. Έχω να έρθω αρκετά χρόνια, αλλά θυμάμαι τον εαυτό μου να τρώω στην Άξο. Δεν έχετε πάρει όμως. Έχω πάρει. Δεν έχετε πάρει. Τότε είχα πάρει. Τώρα είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία συνταγή και μυρίζει καταπληκτικά.